σήμερα. Πώ ήταν ο τροχό τη τύχη. Ο τροχό τη τύχη είναι το ένα. Ναι. Τι θυμάσαι από τον τροχό τη τύχη. Τον τροχό, την Ελένη θυμάμαι. Έτσι. Την Ελένη Μενεγάκη, τότε που ήταν στα πρώτα της βήματα. Αλλά Μεγαμπάνκα. Ναι, είχε, είχε. Τροχό της τύχης λέει τώρα. Άλλος Μεγαμπάνκα. Μεγαμπάνκα. Την Ελένη Μεγαμπάνκα λέει στη Μεγαμπάνκα που σήκωνε τα νούμερα. Μεγαμπάνκα. Στον τροχό. Ναι, και θυμάμαι όχι πιτσιρικάς πιο μεγάλος βέβαια, το Αμάν. Το Αμάν για μένα είναι, είναι πεμπτουσία της χιουμοριστικής εκπομπής στην τηλεόραση. Έτσι, έτσι. Και νομίζω ότι μετά από αυτό δεν βγήκε κάτι, κάτι αντίστοιχο. Έτσι. Όχι. Ακόμα και η Ράδιο Αρβίλα, παρόλο που είναι εξαιρετική δουλειά, εξαιρετική, είναι κάτι αλλά διαφορετικό. Το Αμάν ήταν. Ήταν σαν μια ομάδα, ήταν. Άλλο πράγμα. Ήταν ένα θεσσαλονικιώτικο ταπεραμέντο. Σωστό. Ακριβώς. Μέσα σε μια εκπομπή. Σωστό. Κάνανε σκετσάκια, παιδιά. Κάνανε σκετσάκια του Αμάν. Γι' αυτό είναι εντελώς διαφορετικό από του Ράδιο Αρβίλα. Άλλες εποχές. Λοιπόν, επειδή είμαι Μεγαμπάνκα, πού να το ξέρεις τώρα, τι θα δεις. Ξέρεις τι θα δεις. Μεγαμπάνκα. Όχι μόνο Μεγαμπάνκα. Θα πας να δεις τηλεπαιχνίδια από τον παλιό καλό καιρό που μας έχουν ψυχαγωγήσει, μας έχουν κάνει να γελάσουμε και που πάρα πολύ μας λείπουν σήμερα. Άντε, τσαντίστηκα. Τα τηλεπαιχνίδια έχουν γράψει τη δική τους ιστορία την εποχή της χρυσής τηλεόρασης. Τροχός. Όλος ο κόσμος βλέπει κάθε βράδυ στις 8. Και το μεγάλο παζάρι συνεχίζεται. Είμαι εδώ ανάμεσα σε φίλους. Ελάτε να γυρίσουμε μαζί το χρόνο πίσω σε μια ιστορική αναδρομή. Και αν είστε τυχεροί, αναγνωρίστε τον εαυτό σας, γιατί εσείς ήσασταν οι πρωταγωνιστές. Αρχές της ιδιωτικής τηλεόρασης και ο Γιώργος Πολυχρονίου παρουσιάζει τη Μεγαμπάνκα. Μαζί με την ανερχόμενη τότε Ελένη Μενεγάκη, που ζήτημα να έλεγε 5 κουβέντες σε όλο το παιχνίδι. Είναι απίθανη. Είναι μοναδική. Είναι συναρπαστική. Είναι αγωνιώδης. Είναι επιμορφωτική. Είναι κερδοφόρα. Είναι καταπληκτική. Είναι η Μεγαμπάνκα. Όσο για το styling της Ελένης, ασχολίαστο. Το παιχνίδι όμως που σημάδεψε τηλεοπτικά το Γιώργο Πολυχρονίου ήταν ο τροχός της τύχης. Και μας λες για 50.000 το επόμενο σύμφωνο. Ποιο είναι? Σίγμα. Το σίγμα που υπάρχει τρεις φορές η Ντίνα πρώτη. Εκεί γνωρίσαμε και την Κρίστα, που μενάζει, άνοιγε τα κουτιά και αποκάλυπτε τα γράμματα και που ποτέ δεν είχαμε ακούσει τη φωνή της. Κοινώς Μούγκα Συστρούγκα. Το ραντεβού στα τυφλά έγραψε και αυτό τη δική του ιστορία με την Βάσια Τριφύλλη να μας χαρίζει απλόχερα τον μπρίο και το σκέρτσο που όλοι λατρέψαμε. Εγώ μη μου δοθεί η ευκαιρία και δεν βάλω φτερό. Τι να σας πω δηλαδή, δεν μπορώ. Είσαστε πανέτοιμοι? Στο αποκριάτικο επεισόδιο που παρακολουθείτε, υποψήφιοι για ραντεβού στα τυφλά ήταν τρεις γνώριμοι φίλοι. Εδώ δες μοντελάκια. Εγώ κάτι πρόχειρο έβαλα. Μόνο που έμεινε σεξίριστη και λέει. Αυτό δεν πρόλαβε. Ήθελε ένα μικρό, Ο τρίτος πια και ο καλή του ρουζική του πελικά. Καλή είμαι κι εγώ. Καλή κουκλά. Με μεγάλη επιτυχία το 1999 παρουσίαζε ο Σπύρος Παπαδόπουλος το κόντρα πλακέ. Βρε, ποιο είναι αυτό το μελαχρινό κορίτσι εκεί? Ναι, καλά μαντέψατε. Είναι η Ζέτα Μακρυπούλια, αγνώριστη. Είστε από επίμονο παλαϊκό αίτημα. Ξανά μαζί μας, κυρία Ζέτα Μακρυπούλια. Καλησπέρα σας. Εγώ δεν ήθελα, αλλά εντάξει, με πιέσανε. Δεν είχα πιέσει από το κανάλι, πέσανε κυβερνήσει. Από την πολιτική σχόλια. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι, και δέχτηκα πίεση. Πέκυψε, δεν έκανα. Καλά είσαι. Να χαρά. Ο Αντρέας Μικρούτσικος είναι συνυφασμένος τηλεοπτικά με το μεγάλο παζάρι. Τότε που τα τηλεπαιχνίδια μοίραζαν ακόμα και κότερα κοινό μου. Υπάρχουν δύο σκάφη. Άκου να δεις τι γίνεται. Αυτά τα σκάφη σου δίνουν τη δυνατότητα, επιλέγοντας κάποιον, να κερδίσεις ένα σκάφο. Και φυσικά, όποιος δεν έβρισκε τον κύριο Ζόγκ, κέρδιζε. Για να δούμε όμως, για να δούμε τι υπάρχει στην κουρτίνα 3. Να ανοίξει 3. Είναι του Θόδωρου. Θόδωρε, για να γλυκαθείς. Ο κύριος Ζόγκ. Εσείς ήσασταν ποτέ ο πιο αδύναμος κρίκος? Η Έλενα Κρήτα, αυστηρή, ρωτούσε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Γιατί το όνομα πιο γίγαντα της μυθολογίας χρησιμοποιούμε για τον σεισμό? Εγκέλαδος. Σωστά, Κάρμεν. Ποια διάσημη ηθοποιός ήταν μητέρα της ηθοποιού Ιζαμπέλα Ροσελίνη? Ίγκριντ Μπέργκμαν. Σωστά, Μαρία. Από ποιο μέρος του ζώου φτιάχνεται ο μεζές αμελέτητα? Όρχης. Σωστά. Και αλίμονο αν δεν απαντούσε σωστά. Τα 2 εκατομμύρια σας άφησαν ασυγκίνητους, αδιάφορους, ψυχρούς. Η Άννα Βύση είχε παίξει στο διάσημο παιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και πάλι. Και από πού είχε ζητήσει βοήθεια, νομίζετε? Μα φυσικά από το μέντορά της,
Νίκο Καρβέλ. Να το πάρουμε τηλέφωνο. Να το πάρουμε. Ποιον? Ήταν έκπληξη. Ο Νίκος Καρβέλας. Ο Νίκος Καρβέλας. Πολύ ωραία. Ο Νίκος Καρβέλας στο τηλέφωνο πρόγραμμα. Ίσως και να νομίζετε ότι μπορείτε να την έχετε, αν και θα ήθελα πολύ, αλλά πείτε μου. Να σου πω τα ονόματα. Άννα, ναι. Ρέα, Τζέλα και Ηρώ. Άννα, Ρέα, Τζέλα και Ηρώ. Το πιο φυσιολογικό είναι η Άννα, να είναι. Κατάτελες. Για πρώτη φορά δεν θα πιστέψω τον Καρβέλα, μου φαίνεται. Καμιά φορά καλό να παρακούμε, ε. Και θα πάρω το Β. Δώσε μας το Β. Ναι. Από πού να πρέπει να το ξεκινήσουμε, από Ζέτα Μακρυπουλιά. Ζέτα Μακρυπουλιά, αγνώριστη παιδιά. Ναι. Άλλος άνθρωπος. Μαύρο μαλλί. Πολύ νέα. Η μεγάλη αλλαγή στην τηλεόραση ήταν η χρωμοβαφή. Μόλις άνθρωπο. Εννοείσαι η ποιότητα των βαφών για τα μαλλιά. Να σου πω, εμένα μου αρέσει. Όλες ξέρανε το καστανό και κάτω. Ναι. Έτσι ναι. Μετά μάθανε το ξανθό και άνω. Μου άρεσε ξέρεις το αφανέ, το λεγόμενο, ξέρεις η αφάνα, όπου ήταν ξέρεις λίγο το μαλλί κόμπρα, η φέτα ξέρεις, καθώς είναι φυσκομένη. Ελένη Μενεγάκη, Βάσια Τριφύλλη, ήταν αυτό το κομπρέ αφανέ. Μα ήταν της μόδας. Περμανάτ πολύ της μόδας. Πολύ, παιδιά η Ελένη Μενεγάκη, άλλος άνθρωπος. Εντάξει, παιδιά, αφού είναι νέα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν το έχω δει ποτέ, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Είναι εποχή. Είναι και το ντύσιμο, παιδιά. Έτσι είναι. Είναι σαν τη μαμά μου. Όλες τις φωτογραφίες εκείνες εποχές δεν θέλουν να τις θυμούνται. Με το μαλλί αφάνα. Με περμανά αφάνα. Εκτός από το μαλλί αφάνα ήταν οι βάτες οι τεράστιες, ξέρεις, τα μπλέζε. Έχουν καεί μαλλιά με την περμανά. Πολύ περμανά. Το εκνευριστικό καφέ κραγιόν. Δηλαδή 90s. Καφέ κραγιόν. Smoky eyes, λευκή επιδερμίδα. Και σγουρό μαλλί περμανά. Αλλά το σίγουρο ρε παιδιά, ξέρετε ποιο είναι, ότι ήταν τόσο ωραίες αυτές οι εκπομπές εκείνη την εποχή και πόσα δώρα και λεφτά κότερο τώρα πολύ, σε κόμπουν και δυσκότερο. Μα είναι αδιανόητο αυτό. Υπήρχε άπλο να πάμε πολύ. Υπήρχε άπλο. Και το σημαντικό είναι ότι οι τηλεαστέρες όλοι ξεκίνησαν από εκεί, έτσι. Δεν ξεκίνησαν από εκεί. Ή βρέθηκαν εκεί. Η Ελένη Μενεγάκη εκείνη την περίοδο ήταν και στο Πάτερ Ιμών, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν καμία σχέση. Τη Μέγκα Μπάνκα ξεκίνησε. Στο Πάτερ Ιμών με τον Κώστα Καρά το έκαναν στην πορεία. Αυτή η παιδιά. Ναι. Έχουν περάσει όλοι από τα τηλεπαιχνίδια, αυτά τα φοβερά. Πόσο μεγαλύτερη φαίνεται η Ελένη Μενεγάκη τώρα που βλέπουμε παιδιά στα πλάνα μα, πόσο μεγαλύτερη φαίνεται εκεί που είναι μικρό κοριτσάκι σε σχέση με το τώρα. Έχει δίκιο όμω. Γιατί τώρα είναι 42 και μοιάζει γυναίκα λες και είναι. Και τον ντύσιμο είναι. Τον ντύσιμο, 30. Σε μεγάλο αριθμό. Κοίτα, τον μπλέζερ που λέω με τις βάτες. Μέγα μπάκα. Καλά, ο κύριος Πολυφωνίου, παιδιά ίδιος. Δεν έχει αλλάξει. Εκατομμύρια. Η μέγα βάτα. Λοιπόν. Α, μπορούμε και σήμερα, Μαρία μου. Ναι, με πληροφορούν τώρα από το κοντρόλ ότι επειδή είναι πάρα πολλές οι φωτογραφίες σας, οι αποκριάτικες, οι ωραίες, θα πάμε κατευθείαν για διαφημίσεις.